Όσοι αδερφοί μου ηξιώθημεν δια της χάριτος του Θεού μας και δια πρεσβειών της Παναγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και ήρθαμεν στην Αγρυπνία την οποία είχαμε το περασμένο Σαββάτο, σας προετοιμάζω δια την πρώτη του έτους. Η πρώτη του έτους είναι η μέρα κατά την οποία ο άνθρωπος έχει δοθεί ολότελα εις τον διάβολο και τίποτα δεν κάνει την παραμονή της πρώτης του Ιανουαρίου του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου, δεν κάνει τίποτε άλλο ο κόσμος ή μη μόνο πώς να αμαρτήσει περισσότερο και πώς θα πικράνει τον Θεό περισσότερο. Εμείς θα τον παρακαλέσουμε τον Κύριό μας να μας αξιώσει να κάνουμε πάλι την αγρυπνία μας με τους αγγέλους και να ξημερωθούμε στην πρώτη του νέου έτους με τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό σημειώστε το, θα σας υπενθυμίσω κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, όταν θα βρεθούμε. Αν και είναι μεγάλες ημέρες εκείνες και δεν ξέρω αν θα κάνουμε μια μικρή διακοπή λόγω των εορτών και θα βρεθούμε, νομίζω, κάθε χρόνο βρεθόμαστε μετά από του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ώστε από τα τώρα να το θυμίστε για να το έχουμε υπόψη μας τα σήμερα σε εκείνες. Μεταβαίνουμε στην εικόνα η οποία μας παρουσιάζεται μπροστά μας, ο Παράδεισος κλειστός, Άγγελος Κυρίου με πυρήνη ρομφαία εξάγει τους παραβάτας εκ του Παραδείσου, κλείει η θύρα του Παραδείσου και ο Αδάμ λέγει κάθετο απέναντι του Παραδείσου και έκλαιε και οδύρετο. Και λέγει η Εκκλησία μας ότι παράδεισε του λέγει εχτίστης διεμέ, αλλά δια την Εύα με εξόρισες από την ειδική σου σκέπη και τη χαρά. Με παρέσυρε η Εύα. Αλλά η Εύα απαντά με παρέσυρε ο Όφης και εμείς ερχόμεθα τώρα να τους δούμε και τους δύο έξω από τον Παράδεισο και να μετρήσουμε πλέον το βάρος των δακρύων τα οποία έκτοτε σκεπάζουν τους οφθαλμούς του Αδάμ και της Εύας και των τέκνων των. Μόλις εξήλθεν εκ του Παραδείσου ο Αδάμ και η Εύα, η όμορφη εκείνη αρμονία του ορολογίου διασκορπίστη, το ορολόγιο πλέον της αρμονίας δεν υπάρχει. Αμέσως τα ζώα τα οποία πρώτης πτώσεως του Αδάμ και της Εύας ήσαν στην αγκάλι των ως ημέρα αρνία, μόλις εξήλθαν του Παραδείσου ήρχισαν έντρωμα να φεύγουν όταν έβλεπαν τον Αδάμ και την Εύα. Φεύγουν τα πάντα, ουδέν ήμερον πλέον. Η φύση, η γη δηλαδή, άρχεται και αυτή επαναστατώσα εναντίον του Αδάμ και της Εύας. Την κατηράστη ο Θεός. Η γη πλέον είναι κατηραμένη από τον Θεό. Ο Όφης είναι κατηραμένος. Η Εύα τιμωρημένη να γεννά τα τέκνα της με πόνους και με δάκρυα και ο Αδάμ να τρώγει το ψωμί του με τον ιδρώτα του. Τρεις δαίμονες αδερφοί μου συνεργάστησαν και πρωτοστάτησαν για να διώξουν τον Αδάμ και την Εύα από τον Παράδεισο. Όταν ομιλούμε και λέγουμε περί τριών δαιμόνων, μόνον τρεις δαίμονες υπήρχαν. Οι δαίμονες είναι το τάγμα εκείνο το οποίο είναι αναρρύθμιτο
και πρέπει να το αναπληρώσουν οι πιστοί. Και όταν πληρωθεί το τάγμα, το κενό, το δέκατο τάγμα, τότε θα έρθει και το τέλος του κόσμου. Άρα αναρρύθμιτοι δαίμονες. Αλλά όταν λέγουμε τρεις δαίμονες, τι εννοούμε? Εις των στρατών, όσοι επήγατε στρατιώτες και τώρα πηγαίνουν και οι γυναίκες βέβαια, υπάρχουν ειδικότητες. Έχουμε τρία όπλα εις των στρατών: την ξηρά, την θάλασσα και τον αέρα. Εις κάθε όπλο υπάρχουν χιλιάδες στρατιώτες οι οποίοι το αντιπροσωπεύουν. Στην ξηρά, επί παραδείγματι, θα αντιληφθούμε ότι υπάρχει το πεζικό, υπάρχει το ηθικό, το οποίο αντιπροσωπεύουν σήμερα τα τάγκς, υπάρχει το πυροβολικό, υπάρχει το πεζικό, υπάρχει το το οποίο προείσταται και προειδοποιεί, δηλαδή με τους ασυρμάτους και τα λοιπά. Υπάρχουν οι άλλοι οι οποίοι βρίσκουν τα δυνάρχες, υπάρχουν οι άλλοι. Δηλαδή κάθε ένας στρατιώτης έχει και μία ειδικότητα. Στην θάλασσα επίσης υπάρχουν πλήθος στρατιωτών επάνω στο πλοίο, αλλά άλλοι είναι βατραχάνθρωποι, άλλοι είναι της επιθέσεως, άλλοι είναι των πυροβόλων όπλων, άλλοι και ούτω καθεξής. Και στον αέρα επίσης υπάρχουν τα άλλα, τα αεροπλάνα, τα οποία άλλα μεν ανακόπτουν τον εχθρό, άλλα επιτίθενται και ούτω καθεξής. Ο κάθε ένας στρατιώτης δηλαδή, ο οποίος φυλά την πατρίδα, έχει και την ειδικότητά του. Εισερχόμεθα τώρα εις των στρατών του ανώμου, του διαβόλου, του αντιχρίστου. Ο αντίχριστος, ο διάβολος, ο Βεελζεβούλ, έχει και αυτό στρατιώτας με ειδικότητας. Κάθε ένας δαίμονας δεν κάνει την δουλειά του άλλου δαίμονα. Είναι τα μυστικά αυτά τα οποία έχουν οι δαίμονες. Επί παραδείγματι, ο δαίμον της Μέθης δεν είναι δαίμονας του χαρτοπαιγνίου. Για το χαρτοπαίγνιο υπάρχει άλλος δαίμονας. Δια τη μέθην υπάρχει άλλη ειδικότητα άλλου δαίμονος. Δια το τσιγάρο υπάρχει άλλος δαίμονας. Δια τα ναρκωτικά υπάρχει άλλη φάλαγγα δαιμόνων. Δια την πορνεία υπάρχει ειδικός δαίμονας. Δια την μοιχεία υπάρχει άλλος δαίμονας. Δια το φόνο υπάρχει άλλος δαίμονας. Δια το ψεύδος άλλος δαίμονας. Δια την οργή άλλος δαίμονας. Και εσύ θα κοιτάξεις τώρα τον εαυτό σου. Έχεις από αυτά τα ελαττώματα? Κάθε ένα ελάττωμα είναι και ένας διάβολος ο οποίος σε επιτίθεται. Δια τον Αδάμ και την Εύαν συνεργάστησαν τρεις δαίμονες. Ο πρώτος ο οποίος επιτίθεται ανηλαιώς εναντίον του ανθρώπου και μελίσσαν. Είναι ο δαίμονας της υπερηφανίας. Θα τον προσέξουμε. Εξ αυτού όταν πέσει το οχυρό και ο άνθρωπος πλέον υπακούσει στον δαίμονα της υπερηφανίας, αυτομάτως φυγαδεύεται η χάρη του Θεού. Μόλις φύγει η χάρη του Θεού από τον άνθρωπο, ο οποίος είναι υπερήφανος, ενέδωσε δηλαδή στον διάβολο και ενεκολπώθη τα συστήματα του και τα νοήματα του, την ίδια στιγμή φυγαδεύεται η χάρη του Θεού, διότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δεν δίδωσε χάρη. Την ίδια στιγμή κατά την οποία θα φύγει ο άνθρωπος από την ταπείνωση και την υπακοή, την ίδια στιγμή επιτίθενται οι δαίμονες. Μετά ταύτα, αφού ο Αδάμ υπήκουσε στον διάβολο της υπερηφανίας και είπε «Και τι με αυτό, επειδή μου τα είπε ο Θεός, εγώ δεν του ακούω, θα ακούσω εις το φίδι το οποίο μου ομιλεί». Δηλαδή έφυγε η ταπείνωση, η υπακοή, ήρθε η υπερηφάνεια, εγκατέλειψε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα και την ίδια στιγμή όρμησε ως λέον οριόμενος ένας δεύτερος δαίμονας. Θα τον προσέξουμε τούτο να δούμε ποιος είναι αυτός ο δαίμονας. Ο δαίμονας της γαστρός, αδερφοί μου, της γαστρός, της κοιλίας, του στομάχου. Αυτός ο οποίος μέχρι σήμερα
παρασύρει τους ανθρώπους και δεν υποτάσσονται εις το μέγα χάρισμα της νηστείας. Και αν πλησιάσεις τον άνθρωπο σήμερα κατά τα σημέρα τα Αγίας τα οποία έχει η Εκκλησία μας και του πεις να νηστεύσει, την ίδια στιγμή εναντιώνεται. Άλλοι μεν εφ' των ηλιστών λέγουν ότι τα εισερχόμενα δεν κολλείουν, αλλά τα εξερχόμενα τα οποία είπε ο Κύριος μας εννοούν άλλα πράγματα ο Θεός, και αυτοί παρερμηνεύονται στην Αγία Γραφή λέγουν τα ειδικά των. Και άλλοι λέγουν ότι η νηστεία είναι δια τους καθυστερημένους, δεν είναι δια τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι έξυπνοι. Μετά από την Γαστέρα, η οποία ακριβώς αφιδώς καταναλώνει τα πάντα χωρίς εξαίρεση, καταβροχίζει τα πάντα χωρίς εξαίρεση, εφορμά αμέσως ένας άλλος δαίμονας, ο δαίμονας της σαρκός. Και βλέπουμε ότι μετά από την Γαστέρα, τα υπό την Γαστέρα, αμέσως αναστατώνονται τα πάντα. Και ο άνθρωπος μετά από το φαγωγότη οδηγείται ακάθεκτα εις την πορνεία και την αμαρτία. Τούτο θα τον παρακολουθήσουμε εις τον Αδάμ και την Εύα. Τρεις δαίμονες δηλαδή. Θα τον παρακολουθήσουμε. Ενώ ο Αδάμ και η Εύα ευρίσκονται εντός του παραδείσου και εις την επακοή, ουδεμία σαρκική επιθυμία υπήρχε εις αυτούς. Δεν υπήρχε τιούτον θέμα εις τον Αδάμ και την Εύα. Οι ηλιστές και οι μη έχοντες γνώση της Αγίας Γραφής παρουσιάζουν τον Αδάμ και την Εύα εντός του παραδείσου την στιγμή που λέγει έφαγαν από τον απειγορευμένο καρπό, παρουσιάζουν τους δύο αυτούς προπάτορας του ανθρωπίνου γένους ότι ημάρτησαν σαρκικός. Αυτό δεν υπάρχει. Ουδεμία εντός του παραδείσου σαρκική επιθυμία υπήρχε. Ανύπαρκτος. Δι' αυτόν τον λόγο ο Αδάμ και η Εύα είναι γυμνοί και δεν εσχύνονται, δεν εντρέπονται. Δεν υπάρχει όπως δύο βρέφη μικρά τα οποία τα βάζουν οι γονείς για να παίζουν γυμνά και αυτά ανύποπτα πάσης πονηρίας παίζουν χωρίς να έχουν κανέναν άλλον σκοπό στο μυαλό τους. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Αδάμ και η Εύα εντός του παραδείσου δεν είχαν ούτε μίαν επιθυμία σαρκική. Εξέρχονται του παραδείσου. Όταν εξήλθαν του παραδείσου, τότε αμέσως εφαρμόζεται η πρώτη ποινή, ο θάνατος. Ενώ όσο ήσαν εντός του παραδείσου, δεν υπήρχε περίπτωση θανάτου. Εκτός του παραδείσου, πρώτο το οποίο κατατρέχει τον Αδάμ και την Εύαν και τους απειλεί, είναι ο θάνατος. Υποθέσουμε όμως ότι αυτή τη στιγμή υπήρχε μόνο ο θάνατος. Δηλαδή μέσα σε ένα απέραντο πεδίο θέρους, σε μια πεδιάδα που υψώνονται εκεί τα στάχια, πηγαίνει ο θεριστής και θερίζει. Και δεν μεριμνά να βάλει εις την γη άλλων σπόρων για να ανανεώσει εκείνο το οποίο θέρισε. Τι θα έγινε το, θα εξειδίφετο ο σπόρος εκείνος. Κατά τον ίδιο τρόπο τώρα, όπου ο θάνατος επιτίθεται εναντίον του ανθρωπίνου γένους, την ίδια στιγμή πρέπει να υπάρχει και ο σπορεύς ο οποίος θα ανανεώνει τους αποθανόντες. Και τότε έδωκε ο Θεός την επιθυμία της σαρκός. Τι είναι όμως επιθυμία της σαρκός? Επιθυμία προς θάνατον ή επιθυμία προς ανανέωση του ανθρωπίνου γένους? Ο στρατιώτης ο οποίος πηγαίνει στη μάχη, εισέρχεται στο στρατό, ο αξιωματικός του παραδίδει το όπλο και του λέει: σου παραδίδω το όπλο το οποίο θα το χρησιμοποιήσεις μόνο μία φορά στη ζωή σου, όταν κινδυνεύει η πατρίδα σου.
Δεν μπορεί να πάρεις το όπλο και να το χρησιμοποιήσεις ως φωνικό όργανο εναντίον του γείτονός σου, του αδερφού σου, του φίλου σου, του γνωστού σου, αυτού του οποίου υπάρχει μεταξύ σου και εκείνου μία διαφορά. Δεν επιτρέπεται. Εάν παραβείς, του λέγει, τότε υπάρχει θανατική ποινή και φυλάκιση. Και ο στρατιώτης φυλάττει το όπλο αυτό για να το χρησιμοποιήσει μόνο μία φορά. Την ώρα που θα κινδυνεύει η πατρίδα του. Ερχόμεθα και εμείς τώρα εις τον άνθρωπο ο οποίος του έδωκε την επιθυμία αυτήν της σαρκός. Θα την χρησιμοποιήσει μόνο μία φορά. Πότε? Εντός του μυστηρίου του γάμου. Έξωθεν είναι θάνατος. Η προ του μυστηρίου του γάμου σαρκική πράξης είναι θάνατος, κόλασης. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει επιγραμματικώς και λέει ότι αυτό το οποίο σου έδωκε ο Θεός, το οποίο ονομάζεται σαρκική επιθυμία, σου το έδωκε ως δώρο το οποίο θα το χρησιμοποιήσεις εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Όχι εκτός του Χριστού και εκτός της Εκκλησίας. Αυτό ονομάζεται προγαμιαίες σχέσεις σαρκικές, οι οποίες οδηγούν τον άνθρωπο εις την κόλαση. Σήμερα όμως, στα σημέρα όπου βρισκόμεθα, αδερφοί μου, το κακό παρά έγινε. Είναι αδύνατο να ευρεθεί εις το πέρασμα της Εκκλησίας των ημερών όπου ζούμε άνθρωπος άνδρας ο οποίος να τηρήσει την υπακοήν αυτήν εις τον Θεό και γυναίκα εις ολιγότερων βαθμών βέβαια, διότι από τας γυναίκας υπάρχουν εγκρατείς κόρες παρθένες οι οποίες όμως και αυτές οδηγούνται προς την απώλεια της παρθενίας των πρώτου μυστηρίου του γάμου. Εις τους άντρας, κάθε χιλίους άντρας μπορεί να ευρεθεί ένας. Εις τας γυναίκας βρίσκονται περισσότερες και ευχόμεθα να τις μιμηθούν και να εισέρχονται εις το μυστήριο του γάμου αγνές και καθαρές και παρθένες. Διότι το νηφικό φόρεμα το οποίο φορούν είναι λευκό και αυτό συμβολίζει την αγνότητα. Το σύνθημα τώρα των ημερών, του διαβόλου δηλαδή το σύνθημα, πώς θα τον παντρευτείς αν δεν τον δοκιμάσεις? Και η δοκιμή σημαίνει κόλασης, η δοκιμή σημαίνει θάνατος, η δοκιμή σημαίνει παράβαση του νόμου του Θεού, η δοκιμή σημαίνει ότι ύψωσες το ανάστημά σου πάνω από την Αγία Γραφή, παρέβεις τον νόμο του Θεού και τώρα είσαι υπόδικος. Πώς μπορείς επάνω εις την αμαρτία να οικοδομήσεις την οικογένειά σου? Πώς μπορείς επάνω εις τη λάσπη της αμαρτίας να χτίσεις το πάγκαλον εκείνο οικοδόμημα του μυστηρίου του γάμου? Άρα εξ υπαρχής το μυστήριο του γάμου δεν υπάρχει και γάμος χωρίς παρθενία δεν υπάρχει. Είναι τούτα τα σημεία πολύ σημαντικά, αδερφοί μου, και πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας, διότι εάν τα παρανοούμε, εάν τα παραγνωρίζουμε, εάν δεν τα λαμβάνουμε υπόψη, υποκείμε θα λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος εις τον θάνατο, δηλαδή στην κόλαση. Ο Αδάμ και η Εύα λοιπόν εκτός του παραδείσου και υποκείμενοι πλέον εις την σαρκική επιθυμία και εις την ανανέωση του ανθρωπίνου γένους. Έζησε ο Αδάμ και η Εύα τας πρώτας ημέρας του θρήνου και του κοπετού, έζησε ο Αδάμ και η Εύα τας θλίψεις τας οποίας έδωκε πλέον η παράβαση και τώρα παρουσιάζονται εις αυτούς η πρώτη χαρά. Ποια είναι η χαρά η οποία μετά από τη θλίψη εκείνη εμφανίστηκε?
ήτο η απόκτηση τέκνου. Η Εύα γεννά το πρώτο της τέκνο με οδύνας, με πόνους και με δάκρυα, αλλά μόλις έφερε τον πρώτον άνθρωπον εις τον κόσμο, ακούσατε τι είπε. Και είπεν η Εύα, εκτισάμην άνθρωπον δια του Θεού. Ω Θεέ μου, τι περικλείει αυτή η λέξη μέσα. Εγέννησα, λέγει, άνθρωπον δια του Θεού. Σήμερα βέβαια η επιστήμη έχει προχωρήσει και λέγει εμείς θέλουμε να τη δούμε χαράν στον άνθρωπο. Δεν περιμένουμε τον Θεό. Θα τον κάνουμε τον Θεό τι. Και εφεύρεν την γονιμοποίηση της γυναικός δια του σωλήνος. Και εμφανίζονται σήμερα οι άνθρωποι του σωλήνος. Αλλά με τη χάρη του Θεού, εφόσον με εξίωσεν ο Θεός και έχω την χάρη του εις το μυστήριο της εξομολογήσεως, σας αποκαλύπτω ότι έρχονται στην εξομολόγηση οι αυτές μητέρες οι οποίες γέμουν από ψυχολογικά προβλήματα. Διαρωτάται και λέγει, το σπέρμα τούτο είναι του ανδρός μου ή μήπως είναι αλλοτινός? Οπότε υποπίπτει αμέσως εις την μοιχεία. Τα σπέρματα αυτά τα βάζουν μέσα σε ψύχους, σε βαθμούς ψύχους, τα διατηρούν και μετά τα διοχετεύουν στους κόλπους της γυναικός. Πλην όμως αυτό το ερώτημα μένει στην γυναίκα, ο έλεγχος. Δηλαδή δεν γεννά παιδί δια του Θεού. Θα μου πείτε και την επιστήμη ποιος την έδωκε, ο Θεός την έδωκε. Αλλά πόσα επακολουθούν έως ότου να εφαρμόσει η επιστήμη αυτό που ο Θεός δεν εφήρμοσε. Και το ερώτημα τούτο πάντοτε ερμηνεύεται ο Σάκης παρευρεθόμενη στην ανάγκη να κάνουμε μία ανάλυση αίματος. Πηγαίνουμε στο γιατρό ή στο νοσοκομείο, σου παίρνει το αίμα, το προχωρεί στα εργαστήρια για την ανάλυση και σου παρουσιάζει και σου λέγει έχεις 3,10 ζάχαρο. Ο άνθρωπος υγιέστατος, ποτέ ζάχαρο δεν υπήρχε πάνω του, αρχίζει και ανησυχεί, λέγει μα εγώ ζάχαρο ποτέ μου δεν είχα, τι γίνεται? Ή παρουσιάζει κάτι άλλο και στο τέλος το αποτέλεσμα τι είναι? Ότι το αίμα το δικό του δεν αναλύθηκε, αναλύθηκε κάποιου άλλου και το έφεραν τα αποτελέσματα τα οποία αναστατώνουν τον άνθρωπο. Αυτή η περίπτωση, αδερφοί μου, βέβαια είναι ένα σημείο το οποίο εμείς παρακολουθούμε την Αγία Γραφή και λέγουμε όταν ο άνθρωπος δεν γεννά παιδιά και η μητέρα δεν φέρει στον κόσμο τέκνα, ένα υπάρχει, η προσευχή στον Θεό, διότι αυτός κρατά τα πάντα στο χέρι. Δεν μπορεί έπειτα η γυναίκα να πει «εκτισάμην άνθρωπον δια του Θεού» που είπε η Εύα. «Εγέννησα άνθρωπον με την χάρη του Θεού». Δεν μπορεί να το πει. Και τούτο είναι ένα σημείο ψυχολογικό το οποίο αναστατώνει όντως την γυναίκα και την φέρει εις πολλάς επιπλοκάς της ζωής της και του ύπνου της και των νεύρων της. Όταν, αδερφέ μου, εφαρμόσεις αυτά τα λόγια του σημείου τούτου της Αγίας Γραφής, του χωρίου τούτου της Αγίας Γραφής, τότε αμέσως την ίδια στιγμή θα σκεφτείς ότι τα παιδιά σου που έχεις δεν είναι δικά σου, είναι του Θεού. Ο Θεός σου τα έδωσε, ο Θεός σου έδωκε την χάρη Του, ο Θεός σου έδωκε την ευλογία Του και εσύ είσαι εις το χέρι του Θεού. Μη παραβαίνουμε, αδερφοί μου, την εντολή του Θεού, ο οποίος είπε ότι εμέναν πρέπει να αγαπάτε πρώτα και μετά τα τέκνα σας και ό,τι άλλο έχετε εις την γη. Εμέναν θα με αγαπήσετε, λέει, με όλη σας την ψυχή, με όλη σας την δύναμη, με όλη σας την διάνοια και με όλη σας την καρδία.
Ο άνθρωπος σήμερα παραφέρεται δυστυχώς και νομίζει ότι όταν έχει τα παιδιά του στην αγκάλη του δεν υπάρχει Θεός, αλλά η ευτυχία του είναι τα τέκνα του και ουδέν εταιρών. Πρέπει πάντοτε να θυμούμεθα ότι τα παιδιά τα οποία μας εχάρισαν ο Θεός δεν είναι δικά μας, είναι δικά Του. Είναι βέβαια δικά μας τα παιδιά, διότι οι γονείς τα γεννούν και τα φέρουν στον κόσμο, αλλά πρώτα ανήκουν εις τον Θεόν με την ευλογία του οποίου εγεννήθησαν. Και ο Θεός εν διαπήρωες πλαχνία Του και του ελέους Του έτσι θέλησε, και έχουμε περιπτώσεις πολλών ανδρογίνων τα οποία δεν γεννούσαν παιδιά και υιοθέτησαν παιδιά. Μόλις υιοθέτησαν ένα παιδί ορφανό, την ίδια στιγμή, ενώ παρήρθαν 15-20 χρόνια, την ίδια στιγμή γεννούν και οι ίδιες οι μητέρες παιδί δικό τους. Είναι και τούτο στο πρόγραμμα του Θεού. Μήπως ο Θεός θέλει να δεις και δίπλα σου ένα ορφανό το οποίο πρέπει να το πάρεις, που είναι προστάτευτο, και τότε να σου χαρίσει και σένα το δικό σου, να το θεωρείς σαν δικό σου όπως εκείνο το οποίο σου δίδει ο Θεός και γεννάς έπειτα. Πολλές οι βουλές του Θεού και ανεξερεύνητες. Το φοβερό είναι όταν ο Πανάγαθος Θεός ευδοκίσει και στύψει από τους ουρανούς και πάρει ένα παιδί από μία οικογένεια. Τότε θα δούμε τον άνθρωπο ο οποίος παίρνει την θέση του Θεού και ερωτά και βλασφημεί πλειστάκι στον Θεό, γιατί του πήρε το παιδί του. Το παιδί σου δεν είναι δικό σου. Του Θεού ήταν και εκείνος το πήρε, εκείνος το έπλασε, εκείνος το παίρνει. Αρχίζει, γιατί να μου το κάνει αυτό ο Θεός εμένα. Το σκουλίκι τώρα ερωτά τον Θεό δια ποιον λόγων του επήρε το παιδί του. Ή το πρόβατο το οποίο βρίσκεται στη στάνη και εισέρχεται ο βοσκός μέσα και παίρνει ένα οποιοδήποτε πρόβατο θέλει, ερωτά το πρόβατο, γιατί με οδηγήσει στη σφαγή. Δικό σου, δικό μου είναι το πρόβατο και δικό μου, λέγει ο Θεός, θα το μεταχειριστώ όπως εγώ θέλω. Είναι μεγάλη, αδερφοί μου, μεγάλη βλασφημία εναντίον του Θεού όταν ο άνθρωπος οικειοποιείται αυτά τα οποία ανήκουν στον Θεό. Δεν ξεχωρίζει δηλαδή τον Θεό ως εξουσιαστή και κυβερνήτη του σύμπαντος και θέλει πάντοτε τα δικά του Θεού να τα έχει δικά του. Όταν γέννησε το πρώτο παιδί ο Αδάμ και η Εύα, το ονόμασαν Κάιν. Και έχουμε τώρα το πρώτο τέκνο πάνω στην γη. Το τρίτο δηλαδή πρόσωπο πάνω στην γη. Μετά ταύτα όμως, ο Πανάγαθος Θεός εχάρισε και δεύτερο τέκνον εις την Εύαν και το ονόμασε Άβελ. Ο Κάιν και ο Άβελ, δύο τέκνα τα οποία έχουν ως κληρονομία των ολόκληρων την γη. Δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν έθνη, δεν υπάρχουν φυλές, δεν υπάρχουν γλώσσες. Τα πάντα, ο ουρανός είναι δικός τους. Δεν είναι όπως τώρα που χωρίζεται ο ουρανός από το ένα έθνος στο άλλο και όταν εισέρθουν αεροπλάνα εντός ξένου ένα αερίου χώρου, τότε τα χτυπούν και τα ρίπτουν και εξαφανίζονται χιλιάδες ψυχές οι οποίες είναι μέσα στα αεροπλάνα στην καθεκάστην περίπτωση και ούτω καθεξής. Ο ουρανός είναι δικός τους, η γη δεν υπάρχουν σύνορα για να ελέγχουν πότε εισήλθες στο ξένο έδαφος και πότε δεν εισήλθες. Η θάλασσα είναι και αυτή δική τους, δηλαδή κληρονόμοι και οι δύο, ο Κάιν και ο Άβελ. Η αμαρτία όμως, η οποία εισήλθεν εις τους γονείς, εισέρχεται τώρα και στα τέκνα. Και αυτή η αμαρτία ονομάζεται μέχρι σε αυτή τη στιγμή στη γλώσσα της θεολογίας προπατορικών αμάρτημα.
παράβασης δηλαδή του Λόγου του Θεού, παράβασης της εντολής του Θεού, αμάρτημα το οποίο έπραξαν πρώτα οι προπάτορες μας, ο Αδάμ και η Εύα, και αυτό το αμάρτημα είναι μέχρι των ημερών μας. Το αμάρτημα τούτο δεν εξαλείφεται διουδενός άλλου τρόπου, ή μη μόνο δια του μυστηρίου της βαπτίσεως. Αυτό το προπατορικό αμάρτημα εξαλείφεται με το μυστήριο της βαπτίσεως, παραμένει όμως η τάση προς την αμαρτία. Δηλαδή πάλι δεν εξαλείφεται παντελώς, δηλαδή να σου δώσει την πλήρη αναμαρτησία. Δεν μπορεί. Σου εξαλείφει μεν το προπατορικό αμάρτημα, το μυστήριο της βαπτίσεως, πλην όμως υπάρχει η τάση προς την αμαρτία. Και τώρα πρέπει να αγωνιστείς να μην αμαρτήσεις. Η ιστορία πλέον του Κάιν και του Άβελ θα μας δώσει δύο χαρακτήρες διαφορετικούς. Ο Κάιν να έχει έναν σκληρόν χαρακτήρα και ο Άβελ να έχει έναν αγαθόν χαρακτήρα. Από τα δύο αυτά τέκνα του Αδάμ και της Εύας θα διαχωριστεί έκτοτε από καταβολής κόσμου ολόκληρος η ανθρωπότης σε δύο στρατόπεδα. Το ένα στρατόπεδο θα είναι με τον Κάιν, σκληροτράχυλη και σκληρή και γεμάτη αμαρτία, φθόνων, μίσος, έχθραν, κακία, ζήλια και τέλος των φόνων. Και η μερίς του Άβελ, ο οποίος είναι το αγαθό, το άκακο, το απονήρευτο παιδί, το οποίο θα έχει πίσω του ολόκληρο το ρεύμα του ουρανού, τους Αγίους, τους εκλεκτούς. Δύο μερίδες λοιπόν, δύο τέκνα, δύο μερίδες, ολόκληρος η ανθρωπότης έρχεται έως τις συντελείες του αιώνος. Θα δούμε όμως τώρα ο Κάιν και ο Άβελ τι έχουν, τι κάνουν, τι ασχολούνται, με τι ασχολούνται. Ο πρώτος, ο Κάιν, είναι γεωργός. Είναι σκληρός ο χαρακτήρας του και πήρε το σκληρό επάγγελμα της καλλιεργίας της γης. Ο Άβελ, ο οποίος είναι ο χαρακτήρας ο πολύλεπτος και άκακος, θα πάρει ένα επάγγελμα το οποίο είναι εις τα μέτρα του και αυτό είναι ο βοσκός. Είναι αυτός ο οποίος θα αξιωθεί με τα ταύτα να δει και την γέννηση του Χριστού επάνω στην γη. Είναι οι βοσκοί της Βηθλεέμ, οι οποίοι ακριβώς ακολούθησαν τον Άβελ και αυτοί αξιώθησαν, οι άκακοι βοσκοί, οι απονήρευτοι, αξιώθησαν να δουν και τους ουρανούς ανοιγμένους, τους αγγέλους να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν και να προσκυνήσουν πρώτοι την γέννηση του Χριστού μας. Και γένετο Άβελ λέγει ποιμήν προβάτων, Κάιν δε εργαζόμενος την γη. Ο μεν Άβελ γίνεται ποιμήν των προβάτων, ο δε Κάιν γεωργός επάνω στην γη, τι ανακαλλιεργεί την κατηραμένη γη, την οποία κατηράστη ο Θεός. Δύο ήσαν λοιπόν ο Κάιν και ο Άβελ, μοναδικοί κληρονόμοι της γης, την εποχή εκείνη πολύ εύκολα δυνάμενοι και οι δύο τους να ζήσουν επάνω στην γη με τους αγρίους έστω καρπούς τους οποίους έφερε η γη τότε, που χωρίς καμία δυσκολία θα μπορούσαν να τους ανέβρουν. Και μόνο ταύτα οι γονείς των πολύ σύντομα φροντίζουν να τους οδηγήσουν εις την εργασία. Δεν τους αφήνουν άργους. Εδώ θα προσέξουμε ιδιαίτερα την ανατροφή των τέκνων μας, αδερφοί μου. Θα πάρουμε το παράδειγμα από τον Αδάμ και την Εύα.
ενώ υπήρχε η ευκαιρία να μην εργαστούν αυτά τα δύο παιδιά, εν τούτης τα οδηγούν τα δύο παιδιά στην εργασία. Είναι το πρώτο δείγμα ότι ο άνθρωπος επάνω στην γη δεν πρέπει να μένει αργός, να μην τον καταλάβει το δαιμόνιο της αργίας. Ο αργός ο άνθρωπος είναι επιρρεπής όχι απλώς προς την αμαρτία, αλλά προς την εφεύρεση της αμαρτίας. Δηλαδή ο άνθρωπος ο αργός, ο οποίος κάθεται από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί, δεν θα σκεφτεί τίποτε άλλο, αδερφοί μου, ημιμόνον πώς θα πράξει την αμαρτία, με ποιον τρόπο. Γι' αυτό ο Πανάγαθος Θεός έδωσε στον άνθρωπο δείγματα από την φύση για να ομοιωθεί με αυτά. Και έδωκε, αδερφοί μου, την μέλισσα, η οποία εργάζεται νυχθημερών, χωρίς να σταματά καθόλου, επί 24 ολοκλήρους ημέρες. Στις 24 μέρες αποθνίστηκε πάνω στην εργασία. Και έδωκε και το μυρμήγκι, στο οποίο η Αγία Γραφή παροτρύνει τον άνθρωπο και του λέγει να ομοιωθεί με το μυρμήγκι, το οποίο εργάζεται ακαταπάστος ημέρας και νυχτός για να αποθηκεύσει την τροφή του επερχομένου χειμώνος. Και λέγει η Αγία Γραφή, ήρθε προς τον μύρμιγκα ο οκνηρέ και γίνου εκείνου φρονιμότερος. Πήγαινε, λέγει, να δεις το μυρμήγκι, να φιλοσοφήσεις την εργατικότητά του, την νοημοσύνη του, την μέρημνα του, την προσπάθειά του. Και δεν ξέρω αν έχετε αξιωθεί να δείτε μυρμήγκι πώς εργάζεται. Όταν πάρει κανένα σπόρο που είναι πιο βαρύς από το σώμα του, τότε τρέχουν τα άλλα να το βοηθήσουν, σαν να έχουν ειδική τους συνομιλία με ειδικά τηλέφωνα, και εκεί που αγωνίζεται το ένα να σύρει το σπόρο που είναι διπλάσιο από το σώμα του, το μέγεθος του σπόρου, το βλέπεις αμέσως και τρέχει ένα δεύτερο και παίρνει το ένα από τη μια άκρη του σπόρου και το άλλο από την άλλη και το οδηγούν μέσα στην φωλεά τους για να τα αποθηκεύσουν δια των χειμών. Αυτό ακριβώς λέγει η Αγία Γραφή, ότι ο άνθρωπος πρέπει να ομοιωθεί με αυτό το μυρμήγκι και με τη μέλισσα. Οφείλει να εργάζεται, και αν η καρπή της εργασίας του περισσεύσουν, ας δώσει και στους άλλους οι οποίοι δεν έχουν, όταν καυχάται ότι εγώ έχω περιουσία, γιατί να πάω να εργαστώ; Έχω χτήματα, γιατί να πάω να εργαστώ; Έχω να ζήσω, γιατί να πάω να εργαστώ; Μήπως σου λείπει τίποτα; Ερωτά την γυναίκα του, η οποία θα του πει πήγαινε να εργαστείς. Απαντάει εκείνος, γιατί σου λείπει τίποτα; Δεν μου λείπει τίποτα, διότι εγώ εργάζομαι. Εσύ εργάζεσαι; Η γυναίκα εργάζεται, τρέχει για να εργαστεί. Ο άντρας όμως κάθεται στο σπίτι. Είναι παρά την φύση, είναι αφύσικο. Η γυναίκα πρέπει να καθίσει και ο άντρας να εργαστεί, διότι την γυναίκα την έταξε ο Θεός να γεννά τα τέκνα της οικογενείας, ο δε άντρας να φέρει την τροφή στο σπίτι. Παρόλον τούτο όμως γίνονται τα αντίστροφα και ο άνθρωπος παρουσιάζεται ενώπιον της οικογένειας του ως ένας αργός χαρακτήρ ανθρώπου. Εδώ θα προσέξουν πολλοί οι γονείς, οι οποίοι αγωνίζονται ημέραν και νύχταν για να μαζεύσουν δια τα τέκνα των περιουσία και χτήματα και χρήματα, μην τυχόν και κουραστούν τα παιδιά, μην τυχόν και δυστυχήσουν. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, δε, για να δείτε πώς εργάστηκε ένας πατέρας ο οποίος είχε το παιδί του στο σχολείο. Και από αυτό θα πάρετε παράδειγμα, αλλά και ένα άλλο παράδειγμα από την προολίγου εξαφανιστήσαν κομμουνιστική θεωρία. Είναι και τούτο ένα μεγάλο δίδαγμα. Θα σας αναφέρω για τον πατέρα. Ο πατέρας είχε ένα παιδί. Το έστελνε στο σχολείο, αλλά το παιδί, επειδή τα έβρισκε όλα έτοιμα, έφευγε από την τάξη, δεν εδιέβαζε. Ο πατέρας ανησυχούσε, παιδί μου, γιατί δεν προχωρείς;
Όλα σου τα έχω έτοιμα. Εκείνος δεν έδιδε ουδεμία σημασία στο παιδί. Είναι γεγονός το οποίο μου συνέβηκε και είναι από την εξομολόγηση. Αισιόπησε ο πατέρας, ήρθε το τέλος, ήρθαν οι εξετάσεις, έδωκε το παιδί τις εξετάσεις του, δεν επέτυχε. Έμενε στην ίδια ένταξη. Ωραία, του λέγει. Τώρα, του λέγει, πρέπει να έρθεις μαζί μου να εργαστείς. Αυτός είναι ο οικοδόμος, εργολάβος, ο οποίος ίδρωνε μέσα στο καλοκαίρι. Μαζί μου, του λέγει, δεν μπορεί να φύγει ούτε μία ώρα από κοντά. Άρχισε το παιδί να ιδρώνει, να σηκώνει τα δοκάρια, να τρέχει πάνω, να τρέχει κάτω. Ως φαίνεται μέσα σε αυτήν όλη την ταλαιπωρία, να άρχισε να ελεηνολογεί τον εαυτό του και να λέγει τι έπαθα, εφόσον όλα ήταν όμορφα. Εγώ ήμουνα στο θρανείο, ήμουνα στα γράμματα, να μην με καίει ο ήλιος. Τώρα πού κατήντησε. Αφού το έσφιξε εκεί και το κάθισε και ίδρωσε και έπαθε και επώνεσε, έρχεται το επόμενο στιγμό. Αποτέλεσμα, αδερφή. Το παιδί αριστούχος και πρώτος στο γυμνάσιο. Διότι σκέφτη, αν δεν διαβάσω, θα με πάει πάλι στην εργασία. Για λίμονό μου, πώς θα περάσω. Αυτή πρέπει να είναι η τακτική του καθενός, αδερφή. Δεν επιτρέπεται ποτέ το παιδί σου να το έχεις αργό, διότι από την αργία αυτή θα γεννηθεί η αμαρτία. Ένα άλλο φοβερό είναι όταν το παιδί θέλει χρήματα. Τα χρήματα, αδερφοί μου, πρέπει να τα κερδίσει το ίδιο, να το οδηγήσεις, να πάει. Να εργάζεται και την πιο μικρή εργασία, φτάνει να βγάλει το ψωμί του. Δεν είναι ανάγκη να το φορτώσεις σε μεγάλη εργασία, αλλά κάτι. Πόλης είναι, ομιλούμε τώρα για την Αθήνα, δεν ομιλούμε για τα χωριά. Τα χωριά, τα παιδιά, τα χωριατόπαιδα από τη μικρή τους ηλικία είναι στα βουνά και πετάγονται μαζί με τα κατσίκια και με τις αγελάδες και με το ό,τι άλλο υπάρχει στο χωριό και δεν ξέρει τι θα πει οκνηρία. Και ομιλούμε για την πόλη, η οποία πόλη είναι η πόλη της αμαρτίας. Δεν θα αφήσεις το παιδί σου, θα το οδηγήσεις κάπου να έβρει μια μικρή εργασία να εργάζεται. Και τούτο ακριβώς το παρακολουθεί κανείς εάν πάει στην Ευρώπη. Από 12 χρονών οι Ευρωπαίοι, 12 χρονών, μόλις τελειώσει το δημοτικό σχολείο, την ίδια στιγμή θα το βγάλει έξω. Είτε άνδρας είναι, είτε γυναίκα. Δεν το δέχεται πλέον. Του λέγει, παιδί μου, έξω από το σπίτι. Τι θα κάνω, πατέρα? Να βρεις δουλειά, να εργαστείς, του λέγει. Θα φέρνεις στο σπίτι, του λέγει, τον ηλεκτρισμό. Θα φέρνεις το νερό. Θα φέρνεις το πλύσιμο το ρούχος. Θα φέρνεις το φαγητό σου. Θα φέρνεις τα πάντα στο σπίτι για να έρθεις στο σπίτι. Δεν τα φέρνεις αυτά, φύγε. Και βλέπουμε, αδερφοί μου, στο εξωτερικό 12 χρονών παιδάκια, τα έβλεπα εγώ με το πηλίκιον στην κεφαλή τους και να διανέμουν τα γράμματα στα σπίτια. Δηλαδή πήγαιναν στους οργανισμούς αυτό, στους των σημερινών ταχυδρομείων τα οποία έχουμε, και από εκεί τα έβλεπα μικρά παιδάκια 12 χρονών, τα οποία ηγονίζονται για να βγάλουν το ψωμί του. Βέβαια, αυτή είναι μια τακτική η οποία τα οδηγεί και στην αμαρτία πλέον, διότι δεν πηγαίνουν πλέον στο σπίτι, βρίσκουν και μια κόρη της ηλικίας των, και όσα πιάσουν το πρωί τα τρώνε το βράδυ και κοιμούνται όπου τους φέρει ο δρόμος και η κατάσταση, και είναι πλήθος η αμαρτία. Δηλαδή από τις μικρές αυτής ηλικίας δεν υπάρχει πλέον τίποτε όρθιο. Εμείς όμως στην Ελλάδα τι θα κάνουμε? Εμείς στην Ελλάδα είναι η χώρα των κυφήνων. Η χώρα των κυφήνων. Η χώρα η οποία δεν έχει ανθρώπους διεργασία, αλλά ανθρώπους διοκνηρία. Η Ελλάς είναι η χώρα της οκνηρίας. Και τούτο ακριβώς θα το πιστοποιήσεις εάν μέσα στο δρόμο τύχει να ανοιχτεί ένας λάκκος για να περάσει η ΔΕΗ, επί παραδείγματι, ή η ούλε, το νερό δηλαδή, να περάσουν τις σωλήνες. Είναι εργασία η οποία πρέπει να γίνει σε 15 μέρες
και κάνει 3 χρόνια. Και όποτε περάσεις δεν βρίσκεις τίποτε άλλο παρά μόνο τον εργάτη να καπνίζει και να κάθεται. Να καπνίζει και να κάθεται για να περάσει η μέρα. Αυτός είναι ο Έλληνας. Δι' αυτό και δεν προοδεύομαι, αδερφοί μου, διότι είμαι θα το πρώτον οκνηρών έθνος στον κόσμο. Δεν έχουμε πάνω μας εργασία. Έχουμε παραπονιά και πονηρία άφθονη. Και δια τούτο δεν προχωρούμε. Και δια τι τούτο, διότι να σας φέρω αμέσως παράδειγμα, πόσες εργασίες και πόσες επιχειρήσεις δεν κλείνουν εντός ολίγου χρονικού διαστήματος. Γιατί, διότι δεν εργάζονται οι εργάτες, πρώτο, και δεύτερον, ο εργάτης ζητεί οπωσδήποτε να φέρει το αθεντικό του εις στόχες. Αυτή είναι η εργασία των Ελλήνων. Και βλέπουμε επιχειρήσεις να κλείνουν κάθε λίγο και λίγα. Και οδηγούμεθα προς την καταστροφή. Ενώ βλέπετε τους Ευρωπαίους να εργάζονται, αδερφοί μου, και θα σας φέρω μια εικόνα την οποία σας είπα και άλλοτε στο κήρυγμα, θα σας την επαναλάβω όμως για να την ενθυμίσω. Ήμουνα στο Βέλγιο και ευρισκόμουν στην πιο πολυσύχναστον οδόν που διεκλαδώνεται σε 7 δρόμους. Εκεί πηγαίνουν αυτά τα μετρό, τα οποία οδηγούνται στην ώρα του, στο λεπτό, δευτερόλεπτο. Όχι σαν εδώ που σου λέγει θα φύγεις 10 και φεύγει η ώρα 10.30. 10 και 1 κλάσμα του δευτερολέπτου δεν υπάρχει εκεί. Εάν έφτασες, έφτασες. Δεν έφτασες, είσαι στο άλλο. Σε αυτή λοιπόν την πολυσύχναση των οδών με τους 7 δρόμους εχάλασαν οι γραμμές του τρένου. Έπρεπε οπωσδήποτε να διορθωθεί. Αυτό το είδα με τα μάτια μου. Δεν μπορεί κανείς να μου πει τούτο που μου λες είναι παραμύθι. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει ο καιρός που έχουμε εδώ. Η βροχή είναι ακατάπαυστη ημέραστε και νυχτός. Δεν σταματά η βροχή. Πώς έπρεπε να διορθωθεί αυτός ο δρόμος? Και η εργασία ήταν φοβερή. Δεν πρόκειτο να γίνει εργασία η οποία θα ήταν εντός ολίγου χρονικού διαστήματος. Εάν την είχαμε εμείς αυτήν, κανέναν 1,5 χρόνο περίπου θα ήταν αυτή η κατάσταση. Τι παρακολούθησε, αδερφοί μου? Από η ώρα 10 το βράδυ σταμάτησαν την κυκλοφορία και μαζεύτησαν εκεί όλα τα αυτοκίνητα. Όλα τα κομπρεσέρ, προβολής ισχυρότατη. Αμέσως μαζεύτησαν εργάτες οι οποίοι εφορούσαν αδιάβροχα από πάνω μέχρι κάτω, με ποδίνες οι οποίες ήσαν λαστιχένιες. Έως το πρωί, αδερφοί μου, που ήταν να χαράξει η Ανατολή για να αρχίσει η συγκοινωνία, τα πάντα ήσαν έτοιμα. Δεν θα το λησμονήσω ποτέ μου αυτό, και εσύγκρινα αυτά τα έθνη τα οποία δεν έχουν πάνω τους ούτε την δική μας εξυπνάδα, ούτε την δική μας εφευρετικότητα, ούτε τίποτε το οποίο έχουμε εμείς οι Έλληνες. Και σας είπα ότι 2 έθνη στον κόσμο υπάρχουν τα οποία είναι και παλεύουν. Οι Εβραίοι με τους Έλληνες. Ο Εβραίος και πήγαινε ο Νάσερ να του κάνει επίθεση να τον εξαφανίσει τον Εβραίο, αλλά ο Αράπης, ώστε να πάρει μία στροφή το μυαλό του, του Εβραίου έπαιρνε 100 στροφές και πήγε μέσα στην έρημο για να πάρει την έρημο και εκεί ώστε πήρε το Σουέζ. Αυτό είναι. Αυτή είναι η εξυπνά. Τούτο το έχουμε και εμείς. Γι' αυτό οι Εβραίοι δεν μπορούν να ακούσουν Έλληνα. Είναι, ας πούμε, δύο πίθηκοι που χορεύουν στο ίδιο σκηνή. Και ποιος θα ρίξει τον άλλο κάτω? Αυτό είναι. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ το θέμα της εργατικότητας να είναι η πρώτη ζήτηση στα παιδιά μας και εις εμάς όλους. Πρέπει να εργαστούμε, αδερφοί μου, για να δούμε και τούτον τον τόπο. Αλλά θα μου πείτε τώρα, πατέρ Σάβα, εσύ τι μιλάς? Εφόσον μιλούν οι μεγάλοι και δεν ακούμε, θα μιλήσεις εσύ αυτή τη στιγμή πιστούς ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται. Εδώ δόξα σε ο Θεός, όλοι εργάζονται. Αδήμονε, λέγει, εις μάτιν θησαυρίζουν οι άνθρωποι αυτοί, διότι οι τεμπέληδες αυτοί θα κατασπαταλήσουν σε μίαν ημέρα, δηλαδή ομιλεί περί των τέκνων εδώ ο συγγραφεύς, θα κατασπαταλήσουν σε μίαν ημέρα όλους τους θησαυρούς και θα καταντήσουν πτωχοί και διακονιάριδες στους δρόμους.
Διότι τα αίτημα δεν εκτιμώνται ποτέ, αδερφοί μου. Τα αίτημα δεν εκτιμώνται. Εάν δεν κοπιάσεις να τα αποκτήσεις, δεν τα εκτιμάς. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει τα τέκνα να εργάζονται, διότι τα αίτημα δεν τα εκτιμούν. Ξέρετε πόσοι όρμησαν επάνω στους γονείς τους για να τους σκοτώσουν, διότι ήθελα χρήματα. Δώσ' μου χρήματα, λέγει, γιατί θα σε σκοτώσω. Θα σε φωνεύσω, του λέει. Θα σε φωνεύσω. Θα σε σκοτώσω, λέει. Το επάγγελμα τώρα του Κάιν και του Άβελ είναι μπροστά μας για να το εξετάσουμε. Να το δούμε πώς εργάζονται αυτοί οι δύο. Ο τραχύτερος, ως απεδείχθην εκ των υστέρων, ο Κάιν, οδηγείται εις την εκδίκηση του αδερφού του, του Άβελ, δια ένα λόγο. Ποιος είναι ο λόγος αυτός, ο οποίος οδήγησε τον Κάιν να φωνεύσει τον αδερφό του, τον Άβελ? Θα το δούμε την ερχομένη Τετάρτη, την ίδια ώρα, εις τον Άγιο Γεώργιο, στον ναό του Αγίου Γεώργιου. Έως τότε, με τη βοήθεια του Θεού μας, θα έχουμε υπόψη μας όσα μας αξίωσε ο Θεός και είπαμε. Πρώτα-πρώτα την αγνότητα, την οποία επιβάλλεται να έχουμε έως την ημέρα του γάμου. Δεύτερον, να έχουμε υπόψη ότι ο άνθρωπος πρέπει να εργάζεται στον κόσμο αυτόν. Και το τρίτο, ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει πάντοτε μέσα του την αγάπη και όχι την πονηρία, την οποία είχε ο Κάιν εναντίον του αδερφού του και κατήντησε εις τον φόνο. Δια ποιον λόγο κατήντησε εις τον φόνο ο Κάιν, θα το δούμε την ερχομένη Τετάρτη με τη βοήθεια του Θεού. Δεύτερον αυτό ζώο.
και γαδί, κλείσου στο κελί, μοναχέ, κλείσου στο κελί, νη παπά, έτσι θα χαίρει όλη η μονή, δι-δι-δι, για σένα μοναχέ. Και στην υπομονή, χαίρε, χαίρε.